σας καλωσορίζω σε ακόμη ένα βλογκάκι μου. Ελπίζω να είστε καλά. Είμαστε έξω. Πάμε λίγο, έχει καλό καιρό, βέβαια ψυχρούλα έχει, πάγωσα, αλλά εντάξει. Πάμε τα παιδιά λίγο στις κούνιες. Οπότε είμαστε οικογενειακός. Κυριακή εδώ, σε μένα. Και έχει πάρα πολύ κόσμο, γιατί όπως σας είπα, έχει πάρα πολύ καλό καιρό. Σηκώθηκα το πρωί, μαγείρεψα. Ξέρετε, τα κλασικά της οικογένειας. Αυτά. Θα κλείσω και θα σας κάνω και ένα live. Οπότε θα τα πούμε εκεί. Ήρθα από τη βολτούλα, έκανα τον μπανάκι μου. Και τώρα ήρθε η ώρα να μαγειρέψω και τον Γιάννη που είχαν περισσέψει οι μπριζόλες από το μεσημέρι που είχα φτιάξει. Εδώ 2 μπριζολίτσες, τις θέλει με τυράκι, θα τις βάλω τώρα μέσα στο φούρνο να γίνουνε. Και έχω βάλει και ένα πλυντήριο. Και θα συμμαζευτούμε και θα ετοιμαστούμε για την επόμενη μερούλα μας. Για πάμε να δούμε. Ανοίγω πάλι, ορίστε οι μπριζόλες, έβαλα και νεράκι μέσα. Έχει περισσέψει μία και από το μεσημέρι σε στένο για να φάει τώρα ο Γιάννης με αυτά εδώ. Θα βάλω ριζάκι, να γίνεται και ριζάκι. Θα τακτοποιήσω τώρα λίγο εδώ τα πιάτα τα πλημμένα που έχω. Και συνεχίζουμε. Μόλις κάνω το στάκι τα παιδιά, μπριζολίτσες έχω βάλει μέσα, το ριζάκι είναι έτοιμο. Εδώ οι μπριζολίτσες. Η λάντζα την έχω ψιλοτακτοποιήσει. Αυτό το μουλιάζω για αύριο. Αυτό μόλις βγήκε τώρα που έφαγε ο Γιάννης. Και αυτά. Εχθές όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούσα να σας τραβήξω τίποτα. Ούτε το φαγητό που έφτιαξα, που ετοίμασα το Γιάννη. Σηκώθηκα από το πρωί, δεν κοιμήθηκα, κοιμάμαι όρθια. Σηκώθηκα μία στις 4 η ώρα να ξυπνήσω το Γιάννη, να τον ετοιμάσω τα κολατσιά του, τα φαγητά του, τη τζάντα, τέλος πάντων. Μετά από εκεί, κάνα 2 ώρα κοιμήθηκα και σηκώθηκα. Διακεκομένος ύπνος δηλαδή, καταλαβαίνετε, έτσι. Λοιπόν, έχω διπλώσει ένα στεγνοτήριο. Ήθελα να κάνω φακές εγώ, αλλά ο Γιαννάκης δεν θέλει φακές. Κάνε, λέει, ένα τεμπέλικο παστίτσιο. Βασικά κάνε ένα παστίτσιο, λέει, με κοιμά. Ναι ρε, Χριστιανέ μου, λέω. Έπρεπε να μου το πεις από η ώρα 4 που σηκώθηκα να βγάλω τον κοιμά. Μέχρι τώρα, ας πούμε, που είναι 12 η ώρα, θα μπορούσα να το μαγειρέψω, έτσι. Οπότε, κάνει ένα λίγο εκείνα με τυριά και αυγά. Και οπότε, πάει η φακίτσα. Τώρα φακί πρέπει να πάω να πάρουμε και ψωμί. Θα μου πεις, κυρά μου, γιατί δεν πάω να πάρεις ψωμί. Και θα σου πω εγώ, βαριέμαι. Περιμένω τις δύσκολες μέρες και πονάω κάτω χαμηλά. Γενικότερα δεν νιώθω καλά. Γιατί θα έρθουν αυτές οι μέρες, πλησιάζουν. Οπότε θα κάνω κι εγώ αυτό που ξέρω και που αναζητάει ο αφέντης του σπιτιού. Το κάνω και λίγο χιούμορ, ο αφέντης του σπιτιού. Οπότε το τρώνε και τα παιδιά. Ψήλο τρώνε, αλλά τρώνε. Θα έχει να πάρει και για αύριο. Και τέλεια. Θα έχει να πάρει και για αύριο. Και μάλλον αύριο θα πάει φακί.
Εδώ έχει κρύο, 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 κρύο. Μέσα Απριλίου και έχει κρύο. Τι να κάνουμε. Και στην Ελλάδα έπεσε η θερμοκρασία, έτσι που έκανα λίγο... που μίλησα με δικά μου άτομα, έπεσε η θερμοκρασία, ε. Πιπεράκι. Σας το ξαναδείξω αυτή τη συνταγή, λίγο αλατάκι, γιατί και το τυρί θα βάλω και λίγο κασέρι μέσα εδώ. Και μια χαρούλα φαγητάκι είναι, έκανα και ένα δεύτερο καφεδάκι, γιατί έτσι λίγο που είχα δουλειά στον υπολογιστή, έτσι λίγο σαν ήθελα να με πάρει ο ύπνος. Οπότε, λέω σήκω, Δεσποινάκι, γιατί δεν σε βλέπω καλά. Που λέτε. Βαριέμαι να βάλω και αυτά τα πράγματα να τα στυλιάσω. Αλλά δεν νιώθω καλά γι' αυτό αλλιώς. Εντάξει, γενικότερα δεν νιώθω καλά. Δεν ξέρω εσείς όταν είναι να διαθετήσετε έτσι, έχετε το στομάχι σας έτσι πονά και τέτοια φουσκωμένη, νιώθετε πάρα πολύ. Δεν νιώθω καλά. Θέλω να κάθομαι, να κάθομαι και να μην κάνω τίποτα. Αλλά... γίνεται, δεν γίνεται. Αυτά, κλείνω τώρα κάμερα. Να τρίψω εδώ τα τυριά, τα κασέρια και τα λοιπά. Και θα τα ξαναπούμε. Έτοιμο και το τέτοιο, το παστίτσιο, το τεμπέλικο, το έχω βάλει στο φούρνο, νομίζω έτοιμο, δεν σας το έχω δείξει ποτέ. Θα σας το δείξω έτοιμο κομμένο, τώρα έχω έρθει στο δωμάτιο της κόρης μου, να τακτοποιήσω τα ρούχα που είδατε πριν. Πίσουμε τα ρουχάκια και θέλουν και εδώ ξεκαθαρίσματα, σίγουρα θα πάρουμε το χειμώνα καινούρια, γιατί εδώ από ό,τι βλέπω έτσι κάνει πάρα πολύ κρύο. Κάνει κρυουλάκι, κρυουλάκι. Δηλαδή τώρα είμαστε μέσα Απριλίου και έχει κρύο, φαντάζομαι τι γίνεται. Αλλά δεν ανυπομονώ να έρθει ο χειμώνας, γιατί δεν θέλω να δω πώς είναι εδώ. Οπότε αυτά. Είμαστε σε αυτή τη φάση, το κουρίτσι μου έχει στρώσει το κρεβάτι του. Όλα μια χαρά, όλα good. Εδώ. Κάλτσες. Πεταμένες, δεν πειράζει. Μπουκάλι γιατί πίνουμε εμφιαλωμένο. Αυτά ξέχασα να τα πάρει. Εδώ το μπουκάλι της. Να πιει νερό, έτοιμο το στρωματάκι της. Να κλείσω εκεί και εδώ πάνω. Ακόμα ράφια δεν πήρα στην ντουλάπα που σας είπα. Α, εδώ έχω κάνει... το έχω κάνει κάπως έτσι, εκεί. Κάτσε το. Είναι με τις κάλτσες. Κάτσε, θα γυρίσω. Εδώ έχω κάνει αυτή την γωνιά κάπως έτσι. Εδώ έχω βάλει... Βασικά δεν ξέρω, θα ξέρουμε μετά το καλοκαίρι αν θα μείνουμε σε αυτό το σπίτι ή αν δεν μείνουμε σε αυτό το σπίτι, ώστε να πάρω ραφάκια και να τα βάλω έτσι ωραία και τακτοποιημένα. Και στην ντουλάπα που είχα πει ότι θέλω να πάρω ραφάκια, δεν βρήκα. Τώρα που θα βρω δεν γνωρίζω. Πήγαμε στο Bauhaus και δεν είχε στις διαστάσεις που θέλαμε. Τώρα, αν γνωρίζει κανένα κορίτσι εδώ της Γερμανίας, πού μπορώ να βρω τέτοια ραφάκια
να βάλω μέσα στην ντουλάπα θέλω. Θα σας δείξω τι λέω. Οπότε τα έχω βάλει, έχω κάνει αυτήν εδώ τη γωνιά τέλος πάντων. Εδώ έχω βάλει τα κλαμεράκια τα μικρά. Έτσι δύο-τρία πραγματάκια. Εδώ έχουμε βάλει τις κολονίτσες μας, κάπως έτσι τις κάναμε. Εδώ τα σκουλαρίκια και τα λοιπά. Και την έχω κάνει κάπως έτσι αυτή τη γωνιά. Αυτά. Τώρα να σας πω τι θέλω αν κανένα κορίτσι της Γερμανίας ξέρει. Πήγαμε στο Bauhaus, δεν βρήκα στις διαστάσεις που θέλω. Οπότε δεν βρήκα στις διαστάσεις που θέλω. Και λοιπόν θέλω εδώ, κάτσε λίγο να βάλω αυτά, κάτσε το κορίτσι μου να μην φαίνεται, κάτσε να γυρίσω. Λοιπόν εδώ, θέλω να βρω τέτοια δηλαδή, τέτοια ραφάκια εδώ και να βάλω ας πούμε πόσο θα πάρει. Τρία, τέσσερα, αλλά πήγαμε στο Bauhaus και δεν είχε τέτοια, που θα βρω δεν ξέρω. Οπότε αυτή έχει κατάσταση. Αυτή είναι η κατάσταση, δυστυχώς ή ευτυχώς. Δηλαδή είναι κάποια έτσι, ξέρετε, μικροπράγματα που πρέπει να γίνουν. Θέλω να πάρω σίγουρα, πηγαίνω έτσι, γιατί από πίσω είναι τα παιδιά ακόμα. Γίνεται χαμός, έτσι θέλω να πάρω έτσι μικρο αποθήκευση τέλος πάντων, ρε παιδί μου. Να το τακτοποιήσουμε, αλλά θα δούμε μετά το καλοκαίρι. Πίσω βλέπετε είναι τα μπουφάν, πρέπει να βγουν και αυτά. Δεν έχει χρόνο ο Γιάννης να γίνουν. Γιατί γενικότερα πιάνουν τα χέρια του. Να βρω ένα που θα βάζουμε τα μπουκάλια, να βρω ένα μέρος. Τώρα τα έχω εδώ, πίσω. Εδώ. Βάζουμε τα μπουκάλια. Για να δούμε. Τι θα δούμε. Έτσι να πάνε και τα παιδιά στο σχολείο για να συμμαζευτούμε έτσι λίγο πιο καλύτερα. Γιατί είναι λίγο ένα... Έτσι με πιάνουν και τα νεύρα μου και δεν... Βασικά δεν έχω διάθεση, δηλαδή έτσι, έτσι που τα βλέπω, δεν έχω διάθεση να το κάνω, ρε παιδί μου. Και όταν έχεις και, όταν έχεις και τα παιδιά στο κεφάλι σου, σε εισαγωγικά στο κεφάλι έτσι, εντάξει, κακά τα ψέματα, δεν μπορείς. Τώρα έμειναν τα δικά μας, τα οποία θα τα βάλω τώρα. Θα σας κλείσω και θα απολαύσω εδώ το καφεδάκι, η Λάτζα τη βλέπετε. Θα την κάνω και αυτήν, να μην την έχω. Το καφεδάκι μου. Αχ, τέλεια. Αυτά, π.χ. εδώ πίσω έχω την ανακύκλωση. Δεν ξέρω πού να βάλω και την ανακύκλωση. Τέλος πάντων, αυτά, σας ζάλισα και σας. Η Λάτζα έτοιμη. Καθάρισα και αυτά εδώ. Όσο και να προσπάθησα έτσι αυτά γύρω, 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 γύρω εδώ να τα καθαρίσω, αδύνατον, είναι χρόνια λύπη. Επίσης και αυτό εδώ, βλέπετε, βγάζει εδώ στα χέρια, το έκανα με το φάρμακο, αλλά τίποτα. Εντάξει, είναι και 40 ετών η κουζίνα, έτσι, μας το είπε ο άνθρωπος που νοικιάζει στο σπίτι. Οπότε τώρα θα το βάλω και αυτό, με ένα χέρι δεν μπορώ. Και πορευόμαστε με ό,τι έχουμε. Εδώ έχω λαδάκι, θα τους κάνω αργότερα βγόφετες, μιας που έχω μπόλικα βγουλάκια. Το φαγητάκι μου πήρα μια βράση. Επίσης και αυτά εδώ βλέπετε, αυτά εδώ δεν βγαίνουν, είναι μέσα στη γλίτσα. Βλέπετε, κοιτάξτε εδώ, εδώ μέσα, εδώ κοιτάξτε, πώς να τα βγάλω αυτά, βγαίνουν, δεν βγαίνουν, δεν βγαίνουν αυτά. Οπότε δεν ξέρω πώς να τα κάνω, φάμε πάει και νερό μέσα και είναι και το γκάζι και πάθω και καμιά ζημιά. Τέλος πάντων, απίστευτο, Απρίλιος μήνας και χιονίζει. Βλέπετε, φαίνεται. Δεν
Δεν φαίνεται και πολύ καλό. Το παίρνει λίγο η κάμερα. Εδώ κοιτάξτε. Απίστευτο, μα έχει κρύο. Πω πω. Αχιλλέα. Βρέχει τέτοιο. Χιονίζει. Κοίτα. Οπ. Πιο πολύ συνειφάδες. Κοίτα, έλα δεις το δώρα. Χιονίζει. Και το παστίτσιο μας είναι αυτό εδώ, έτσι. Είναι. Αυτά. Πάω λίγο να ξαπλώσω, γιατί είμαι από τις 4 σηκωμένη. Και έχω αρχίσει να νιστάζω. Έχουμε βγει. Ωχ, έξω. Με το μάιλο του τρελό μου. Κυνηγάει τα πουλιά τώρα. Έχει κρύο με δόντια που λένε. Έλα από εδώ, Μάιλο, έλα από εδώ. Μάιλο. Έλα. Έλα καλέ εδώ. Θα το δείρω. Έλα, άντε. Λοιπόν, όχι εκεί. Πάμε. Ακούτε και τα πουλάκια. Είναι 6:30 ώρα κάπου εκεί. Κάνα μισά ώρα κοιμήθηκα τόσο. Και ούτε. Τώρα έπλυνα τη λάντζα. Έβαλα την κόρη μου, ήθελα να φάει και άλλο παστίτσιο. Και θα κάνω... Θα ανεβώ επάνω. Να κάνω αυγόπετες. Να τους κάνω. Για απόγευμα την βραδινό. Επιστροφή στο σπίτι και τους κάνω αυγόφετες να φάνε τώρα για βραδινό, 8 και κάτι είναι η ώρα, οπότε μια χαρούλα και θα τα πούμε αύριο να σας πω τα νέα από το σχολείο τι έγινε. Νάτι πάλι η τρελή του χωριού, νάτι ήρθε, εμφανίστηκε. Λοιπόν, γιατί το λέω αυτό, πρώτα απ' όλα είμαι φουλ αγχωμένη, πάρα πολύ αγχωμένη όμως. Και δεν ξέρω από το άγχος μου πώς να το κάνω, ρε παιδί μου. Είναι μεσημέρι, ξεκινάω να μαγειρέψω. Θα κάνω λαχανικά και αυτά εδώ για τα παιδιά. Η κατάσταση έχει ως εξής. Πήγαμε, γράψαμε τον Αχιλλέα. Εδώ για όσες αναρωτιούνται και για όσες είχατε πει ότι πρώτα πρέπει το μέλημά μας, δηλαδή καθώς ήρθαμε εδώ στην Γερμανία, ήταν να πάμε να τρέξουμε, να μάθουμε σε ποιο σχολείο ανήκουν τα παιδιά. Φίλοι μου, εσύ που αναρωτιέσαι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Στη Γερμανία δεν είναι σαν την Ελλάδα. Σε κάποιο live είχα πει σου έρχεται χαρτί πρώτα, ούτε και εγώ το ήξερα, ξαφνιάστηκα για την γραφειοκρατία τους και πόσο γρήγορα την οργάνωσή τους μάλλον, ξαφνιάστηκα κι εγώ και απόρρισα μόλις είδα το χαρτί που ήρθε για το ένα το παιδί, για τον Αχιλλέα. Οπότε μας έδωσε προθεσμία 2 μέρες, συμπληρώσαμε το έντυπο, πήγαμε σήμερα και αύριο το παιδί 8 παρατέταρτο ξεκινάει σχολείο. Και όταν ρώτησα εγώ σαν Ελληνίδα μάνα το παιδί τι ώρα σχολάει, τι ώρα θα το πάρω. Αυτά λέει θα σας δώσει λέει, το πρόγραμμα, ο δάσκαλος, η δασκάλα τι θα έχει το παιδί. Δηλαδή αύριο θα πάω μαζί και εγώ και ο Γιάννης θα μας πάει δηλαδή. Γιατί έτσι που το είδαμε είναι αρκετά μακριά. Εντάξει εγώ μένω μ' αρέσει να περπατάω, αλλά τώρα για το παιδί δεν ξέρω σε σχέση στην Ελλάδα που ήταν απέναντί μας στο σχολείο. Εντάξει, μια συνήθεια είναι, θα συνηθίσουμε, δεν το συζητώ. Αλλά έχω εγώ άγχος, γιατί τα άλλα 2 τα παιδιά θα πάνε σε 2 διαφορετικά σχολεία. Δηλαδή, 3 παιδιά σε 3 διαφορετικά σχολεία. Θα κοπώ στη μέση να πηγαίνω να τα παίρνω και να τα πηγαίνω και να τα φέρνω. Δεν ξέρω πραγματικά πώς θα πάει αυτό το πράγμα και έχω καταγχωθεί. Στον τεξί ο Γιάννης με κοροϊδεύει. Χαχώθηκε αυτή, λέει, πάει, τρελάθηκε. Τρελάθηκα επίσης. Εδώ που συμπληρώσαμε τα χαρτιά για τα τσιμπούρια, δηλαδή τα βγάζουν αυτοί ή αναρωτιόμουν πρωτού πω ναι ή όχι να τα βγάλουν στο σχολείο ή όχι
να το πάμε εμείς, ρε παιδί μου, το παιδί στο γιατρό. Και εκεί ο Γιάννης λέει, καλή σταμάτα, λέει. Ξέρουν τι κάνουν αυτοί, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, καταλαβαίνετε εσείς μαμάδες, καταλαβαίνετε για τα παιδιά ότι είμαστε μη μου άπτογο, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, εγώ έχω να πω ότι είμαι πάρα μα πάρα πολύ αγχωμένη. Πολύ αγχωμένη όμως είμαι. Αύριο πώς θα πάει το παιδί. Α, είχαν ποδήλατα, πηγαίνανε με ποδήλατα τα παιδιά και εκεί τα σχολεία δεν είναι όπως εμάς. Είναι, να φανταστείτε, ένα μεγάλο κτήμα, πάρα πολύ μεγάλο κτήμα και έχει τάξεις. Δεν είναι όπως εμάς, είναι το σχολείο και έχει ένα, δύο, τρεις ορόφους. Δηλαδή, κοίταξα από πάνω και δεν υπήρχε τίποτα. Είχε πάρα πολύ ωραία παιχνίδια έξω, είχε κούνιες, μου έκανε εντύπωση. Είχαμε και το παιδί μαζί και το παιδί το έκανε εντύπωση. Είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένος ο Αχιλλέας και περιμένει πώς και πώς να ξεκινήσει το σχολείο. Πώς και πώς το περιμένει. Ρωτήσαμε και για τα άλλα τα δύο τα παιδιά προηγουμένως που σας έλεγα και θα μας έρθει χαρτί έχει θέση, ποιο σχολείο έχει, που είναι κοντά στο σπίτι μας. Οπότε αναμένω για τα άλλα δύο τα παιδιά. Αυτά. Και ο Αχιλλάκος μου αύριο ξεκινάει. Δεν ξέρω, πάρα πολύ αγχωμένη είμαι. Δηλαδή έχω τώρα τάσεις φυγής, να φύγω, να περπατάω και να... Δηλαδή μου φαίνεται σαν να το στέλνω πρώτη φορά στο παιδικό σταθμό. Έτσι. Τέλος πάντων, θα μου φύγει, καλά, δεν θα κοιμηθώ σήμερα. Το βράδυ δεν θα κοιμηθώ σήμερα, ξέρετε εσείς οι μαμάδες. Και ιδίως όταν δηλαδή από τη γέννησή τους μέχρι και τώρα δεν τα έχω αφήσει, δηλαδή, ξέρετε, έτσι μόνα τους ή να δουλεύω εγώ και να τα αφήνω, ρε παιδί μου, καταλάβατε, ρε παιδί μου. Τώρα μου φαίνονται, δεν ξέρω, βουνό στο μυαλό μου, δηλαδή αυτή τη στιγμή είμαι πάρα πολύ μπερδεμένη. Είμαι, ναι, το ξέρω ότι ίσως και το μεταδίδω και στο παιδί το άγχος μου. Τέλος πάντων, έτσι άνοιξα και εδώ να σας ενημερώσω και να είναι σαν αρχείο, ρε παιδί μου. Οπότε όταν μεθαύριο που θα μεγαλώσουν τα παιδιά θα τα βλέπουμε και θα γελάμε. Η μαμά η αγχωτική. Αυτά. Μετά θα πεταχτώ με τα πόδια λίγο στο σούπερ μάρκετ να πάω να πάρω, θέλω νεράκι μικρό για το παιδί για το σχολείο, να δω τι θα το φτιάξω αύριο, γιατί από ό,τι έχω διαβάσει έτσι και σε ομάδες ότι δεν επιτρέπονται, ας πούμε, π.χ. κρουασάν ή ψωμί και μερέντα που τρώγαν τα δικά μου τα παιδιά στην Ελλάδα ή ας πούμε δεν έχει κηλικείο εκεί. Να το κάνω κανένα κρύο σάντουιτς, να δω πώς θα το κάνω. Αλλά μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, φρεσκοβαμένο ήταν το σχολείο. Πάρα πολύ μου άρεσε το σχολείο και τον Αχιλλέα τον άρεσε, γιατί όπως σας είπα τον είχα μαζί και τον Αχιλλέα. Οπότε και ο Αχιλλέας πάρα πολύ το άρεσε το σχολείο και ανυπομονή, λέει, να δω, λέει, το καινούργιο δάσκαλο, δασκάλα τι θα είναι, πώς θα είναι κτλ. Τέλος πάντων, στην ουσία τα παιδιά περνάνε καλά, εμείς οι γονείς αγχωνόμαστε και δεν ξέρω τι. Αυτά, επειδή σε ζάλισα και το ξέρω, σε κλείνω. Θα πλένω τώρα, εδώ έχω από χθες, τους είχα κάνει αυγόφυτες όπως σας έδειξα και δεν έχω πλένει το τηγάνι. Θα πλένω αυτά λίγο να φύγει έτσι το άγχος μου και να ακούσω μουσική. Να με πάλι. Το σκυλί έφυγε, ρε παιδιά. Το σκυλί, ανέβα πάνω. 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 Ναι, σιγά που θα έρθει. Λοιπόν, δεν πήγα τελικά με τα πόδια στο σούπερ μάρκετ. Ήρθε ο Γιάννης νωρίς και πάμε με το αυτοκίνητο. Οπότε, αύριο θα σας ανοίξω ένα άλλο βιντεάκι για το σχολείο γενικότερα. Τι και πώς. Και αυτό το βιντεάκι θα τελειώσει εδώ και στο επόμενο βιντεάκι θα έχουμε τα νέα, τι και πώς. Πολλά φιλάκια. Έχω τις σακούλες.
Και θα τα πούμε λοιπόν στο επόμενο βιντεάκι.